πρώτο παιχνίδι και τελευταίο της ημέρας. Δεν έχει άλλο. Ένα είναι, ίσα ίσα για να μας προσθανήσουμε. Η Κλάφτα Λαμποράλα αντιμετωπίζει τους Χαρμάνι Μιλάνο και η πρώτη επίθεση του αγώνα είναι για την Κλάφτα με τον Γιάννη ή Γιαννάκη, όπως τον προσφωνούν στην παρέα του, τον Σταύρο που αφήνει για τον Ζήση. Ο Ζήσης θα πάρει ένα mid-range, κουρασμένος από την χθεσινή του υπερπροσπάθεια. Το Σκαγιοπούλιο αντιμετώπισε τον Σύριο και ιτήθηκε με το 92-65. Ο Ζήσης παρόλα αυτά είναι εδώ για να βοηθήσει και την Κλάφτα. Πρώτη επίθεση για τους Χαρμάνι, μια δύσκολη προσπάθεια καταλήγει στο στόχο. Ο σκόρερ του Καλαθιού τρέχα γύρω με τον Χρυσίνο. Θα δω όμως σε λίγο. Ζήσεις. Θα πάρει την επιλογή, θα εκτελέσει για τρεις μέσα. Αυτός είναι ο Σπύρος Ζήσεις. Ένας παίχτης με τρομερή ποιότητα και απαράμιλη κλάση. Χρυσανθόπουλος αφήνει για τον Αρβανίτη. Αρβανίτης, παλιά καραβάνα από πέρυσι στους Χαρμάνι. Μπάλα πηγαίνει στον Καταβά. Χρυσανθόπουλος πάει μέχρι μέσα, παίρνει με παθή και το φάουλ για να εκτελέσει δύο βολές. Οι Χαρμάνι, οι οποίοι έχουν δυναμώσει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τους περιμένουμε αρκετά ανταγωνιστικούς. Η Κλάφτα Λαμποράλα από την άλλη που έχει κρατήσει το βασικό της κορμό και έχει κάνει μια-δυο προσταφερές, όμως βλέπουμε ότι εδώ είναι και ο Ζήσης, ο Σταύρου, ο Τσιγκούνης, ο Παπαδιάς. Η Κλάφτα που πέρυσι τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου, ωστόσο η σειρά με το Σπεζουλάκι ήταν αυτή που αποδείχθηκε καταδικαστική. Αν και κέρδισαν στο πρώτο μάτς για 20 πόντους, στο δεύτερο ιτήθηκαν για 22 και έτσι έκλεισαν την πρόκριση. Πέρασε ο Παπαδιάς, καλάθι. Από τον Παπαδιά πήγε να κλέψει ο Σταύρου ή Πουλός μια αλεπού τον παρκέ. Δεν τα κατάφερε όμως. Αρβανίτης με την μπάλα. Κρατάει πάνω του ο Σταύρου. Η πάσα του Αρβανίτη στο Χρυσανθόπουλο. Θέλει να βάλει στην πλάτη του τον Ζήση. Γυρίζει άστοχο το τελείωμα. Άψαλο. Παπαδιά στο rebound και πάσα για τον Σταύρου. Deflection του Χρυσανθόπουλου που μέχρι τώρα είναι ο πιο Χρυσανθακόπουλος, συγγνώμη. Ο οποίος μέχρι στιγμής θα λέγαμε ότι είναι ο πιο επιδραστικός για την ομάδα του. Είναι μέσα στη φάση και έχουμε το πρώτο time out μόλις το πρώτο δίλεπτο, νωρίς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μην φύγει κανείς. Κλάφτα και κόσμος είναι πάντα ένα. Μια ομάδα με πολύ κοινό. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με τον Σταύρου να βρίσκεται στην sideline για να επαναφέρει. Τσιγκούνης για δύο, όχι. Ο Κωνσταντίνος Τσιγκούνης και τώρα την μπάλα θα περάσει μέσα στο δικαστικό. Αντζής βάζει έξω, ένα mid-range που είναι άστοχο. Τσίχης μαζεύει το αμυντικό rebound. Και βλέπετε εδώ πόσο γρήγορα τρέχει στην άλλη πλευρά του παρκέ, δεν μπορεί να σκοράρει. Κατοχή και πάλι για τους Χαρμάνι, καθώς υπάρχει φάουλ από τον Παπαδιά. 4-5 το σκορ μετά από 2,5 λεπτά που έχουν παιχτεί εδώ στο Γκαστελό, κάπου στο Προμηθέας Πάρκ. Κοντά του ο Ζήσης. Πέρασε ο Σταυρακόπουλος, κλείστηκε ο Αλέξο. Ωραία προσπάθεια και φυσικά φάουλ για τον Αλέξανδρο Αρβανίτη. Ένας παίκτης ο οποίος διαθέτει αρκετή ποιότητα. Θα βάλει την πρώτη φορά. Έστω και αν η μπάλα χρειάστηκε να αναπηδήσει για να πέσει μέσα. Yeah.
συγχωρέστε με για αυτές τις μικρές πάσεις, αλλά έχετε Παναθηναϊκός Ρεν ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα προσιλωμένος μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Ζητώ την κατανόησή σας. 6-5 το σκορ, 6-42 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Σταύρου θα επαναφέρει. Την κούλη θα την πάρει χαμηλά, θα δώσει και πάλι το Σταύρου. Είναι πολύ καλό στέρ. Εδώ η μπάλα του έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Και τώρα Αρβανίτης. Ο Σαντακόπουλος βλέπει την μπάλα ο Φύσης. Παίζει σαν στο κήπεδο. Ζήσεις κρατάει, στριφογυρίζει. Λάθος. Μπάλα είναι για τους Χαρμάνι. Βρήκε τελευταία στον Παπαδιά. Δεν νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρος όμως. Δύσκολη φάση για τους διευθυντές. Οι οποίοι απεπάντησαν ότι η μπάλα είναι για τους Χαρμάνι. Αρβανίτης. Πάρα λίγο να κλέψει και πάλι ο Ζήσης. Τελικά η μπάλα με κάποιο τρόπο φτάνει στον Χαγιάννη, ο οποίος εκτελεί για 2 και αστοχεί. Κάνει το σκορ 8-5. Οι Χαρμάνοι έχουν ξεκινήσει καλά το ματς. Συγκούνης, το αγαπημένο του mid-range, ούτε τώρα. Παπαδιάς έχει το σκορ bound. Σταύρου, ελεύθερος, πέναλτι. Το χάσε. Κι άλλο επιθετικό rebound. Συγκούνης γυρίζει. Όχι. Κι άλλο επιθετικό rebound. Παπαδιάς τώρα. Ξανά για τρεις. Ούτε αυτό. Και φάουλ συνέχεια μακριά από την μπάλα. Εδώ πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ο Συγκούνης τα βάζει με τον εαυτό του. Δεν κατάφερε σε τρεις περιπτώσεις να βρει τον δρόμο προς το καλάθι. Ήταν και άστοχος αλλά και άτυχος. Αγιάννης πάσα του για ένα σου το οποίο ανακουζάει δύο και τρεις φορές στο πάνω και δεν καταλύσει. Θα περάσει καλά. 8-7 από τον Σπύρο Ζήση. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για αυτό τον παιχταρά. Αρβανίτης υπό την επίβλεψη του Σταύρου, που αυτή τη φορά δεν πάει τόσο aggressive πάνω του, να τον μαρκάρει. Φάουλ κερδίσει ο Ζωγράφος. Άμυνα στις Κλάφτα Λαμποράζ, την οποία την εκμεταλλεύεται και βάζει goal foul ο Χρυσανθακόπουλος. Έχει και μια συμπληρωματική βολή, θα αστοχίσει και πάλι. Αυτή τη φορά ο Ζήσης είναι αυτός ο οποίος καθαρίζει. Και δίνει στον Σταύρου. Πέρασε ο Σταύρου. Ωραία κίνηση, λάθος πάσα. Βλέπει ο Αρβανίτης. Σταύρου. Πάσα είναι καλή, ο Ζήκου. Αν είναι δυνατόν. Εδώ δεν χάνονται αυτά. Αρβανίτης πέρασε, πήρε screen. Εκτέλεσε, μάλιστα.
κλάστα. 13-7 είναι το σκορ. Εδώ βλέπετε τα σκυθρωπά πρόσωπα των φιλάθλων της Κλάστα Λαμποράλ. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στην κερκίδα. Επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς. Και πάλι εδώ το παιχνίδι μας. Μπάλα στον Τζίση, του φύγει για λίγο το παιχνίδι. Για τον Σταύρου. Πέρασε ο Σταύρου. Η πάσα του δεν την κατάλαβα. Την περίπτωση τι χαρμάνι το πάνε, μια χαρά το έργο. Ως τώρα να δούμε αν θα συνεχίσουν. Εδώ μια σέντρα. Από τον Γιωργακόπουλο. Ζήσεις. Πέρασε. Δύσκολη προσπάθεια με το ταμπλό. Δεν μπορεί να σκοράρει ούτε αυτό. Ο Σαββακόπουλος στο rebound. Και τώρα ο Αρβανίτης με την μπάλα σε αργό τέμπο. Είναι αυτό που βολεύει πιο πολύ, θα λέγαμε, τους Χαρμάνι. Η πιο νεανική κλάφτα είναι αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τρέξουν το γήπεδο. Αρβανίτης, η πάσα έξω. Το σούτ από το Σαββακόπουλο είναι άστοχος. Ο ίδιος μάχεται παρισφρή και πάει με το σλότερ να τελειώσει τη φάση. Δεν θα έρθει το καλάθι. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Σταύρου. Πάσα για τον Ζήση, πάλι και από τον Σταύρο. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Όχι. Ναι, απ' έξω θα παιχτεί, είναι το τέταρτο ομαδικό. Είναι ο Σταύρου και τώρα Ζήσεις, οι δύο ηγέτες της ομάδας. Ζήσεις περιμένει για screen τον συμπέστη του, παίρνει φάουλ έξυπνα, θα πάει στη γραμμή των βολών. Βολές, όχι, συγγνώμη, αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό. Δικό μου λάθος, συγχωρέσαμε. Ζήσεις και πάλι περιμένει screen. Πέρασε ο Ζήσης, το λέει αυτό το ρεκόρ. Προσπαθεί να κλέψει ο Ζήκου, δεν θα τα καταφέρει. Επίδοση για τη Χαρμάνη. Ένα πολύ δύσκολο σουτ που παίρνει εδώ ο Χρυσανθακόπουλος, ο Λάστος Λί. Και το λέει αυτό. Από τον Κωστάκη για το 13-9. Η κλάφτα, εφηδιασμός, ωραία η πάσα του Ζήση. Ακόμα καλύτερα το 13-11, ξανά time out. Αν αρχίσουν από τώρα και έχουν από την πρώτη περίοδο 3 time out, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε σε λίγο. Η Κλάφτα Λαμποράλ έχει αναθαρρύνσει και τελειώσει στους 2. Εδώ και ο κόσμος τους και πάλι. Από εδώ είναι και ο παδί των Χαρμάνι. Γυρίζουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς. Ξεκίνησε το κανάλι μας. Τέλος,
δεκαλέπτου. Άλλες και αμυντικά σπίρνει rebound, αλλά ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο, σκορ 13 όλα. Μείνετε μαζί μας, μη φύγει κανείς. Πρόσωπο τον κόσμο ότι η Ρέν έχει ανοίξει το σκορ στη λεωφόρο. Δυστυχώς. Αλβανίτης, σουτ 2 πόντων από τον Φώτη, τον Κωνσταντίνο. Τρέχει το γήπεδο. Κοιτάξτε εδώ πόσο γρήγορα διασχίζει το γήπεδο. Παίρνει το άσο. Πολύ ωραία προσπάθεια. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ζήκου, ο οποίος πήρε το rebound, έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα το γήπεδο. Πολύ ωραίος παίχτης. Η πρώτη βολή στο τρίποντο. Παραμένει το σκορ στο 13 όλα. Η Κλάφτα εξακολουθεί να ψάχνει το δεύτερο προβάδισμά της στη βραδιά. Ο Ζήκου θα βάλει το, τη δεύτερη βολή. 14-13 μπροστά η Κλάφτα με σερί 7-0. Αρβανίτης. Ωραία, πολύ όμορφη πάσα. Και το καλάθι θα έρθει από τον Σαντακόπουλο. 15-14 και πάλι μπροστά η Χαρμάνη. Το μάτς το πρώτο ημίχρονο έχει εναλλαγές. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ζήσεις από τα 7 μέτρα. Κακό σου. Rebound αμυντικό. Οπότε έκανε να έβαλε τα χέρια του και το σταμάτησε με φάουλ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Το rebound είναι αμυντικό από τον Κωνσταντίνο Τσιγκούνη. Ζήσεις. Πάσα κάτω από το καλάθι, το σπάκι δεν σηκώνεται. Θα διέξει το Ζήση. Ο Ζήσης δίστασε. Θα πάει σε δεύτερο χρόνο. Θα πάει με το φλότερ και θα σπάει. Ένα καλάθι από τον Ζήση. Ο οποίος εδώ επέμεινε. Βρήκε διάδρομο και εκτέλεσε. Χρυσανθακόπουλος και πάλι Αρβανίτης. Στήθεται στην close out. Στάρει για δύο. Κακό σου το ίδιος όμως. Και πάλι μπροστά η Χαρμάνη. Μία σου και μία μου. Επιθετικό rebound όμως και πάλι ο Χρυσανθακόπουλος. Φτάρει για τρεις μεταβλώτες. Απίστευτος ο τριών πόντων. 20-16 Χαρμάνη. Δύσκης πέρασε, πήγε με το φλαότερ του Ιπάουλ. Η απάντηση διακυρώνει. Δεν θα τα παρατήσουν που δεν είναι η Κλάφτα, δεν είναι δεύτερη ομάδα. Δεν μας έχουν συνηθίσει να τα παρατάμε. Ζήσεις στη συμπληρωματική βολή. Yeah.
rebound, αλλά βιάστηκε να μπει μέσα. Είκος το καυτό είναι το σκορ τώρα να δείω. Για να μου. Βανίκης κλείστηκε στους Ανακόπουλους με το πάλι. Έβγαλε το σούτ. Από 45 μοίρες είναι άστοχο από τον Ανακόπουλο. Ο Χαγιάννης γυρίζει, δεν μπορεί να σκοράρει. Κι άλλο. Ζήσεις, τρέχει γρήγορα το κήπεδο, φτάνει μέχρι μέσα, παίρνει φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Πολύ γρήγορο τέμπο τώρα στο μάτι. Βέβαια πόσο γρήγορα έτρεξε το κήπεδο ο Σπύρος Ζήσεις. Παλιά του τεχνικό σκηνό. Ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα πάρει τις περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες για την κλάφτα. Αυτός και ο Σταύρου μοιράζονται την πακέτα. Θα το κλέψει με τώρα. Εξαίρεση από αυτό που θέλει, αλλά στην αρχή λάθεψε. Και η μπάλα είναι και πάλι για το Φαρμάνι. Λοιπόν, κλέβει ο Ζήσης και τώρα πιάσε τον ανοιχτό γήπεδο, λέει α! 21-21, ο Ζήσης μειώνει στο πόντο. Αυτός είναι ο Σπύρος Ζήσης. Είδατε πόσο ωραία αντιλήφθηκε το λάθος που έγινε στην αμαροφορά και ξανακλέβει τώρα λάδο ο Αρβανίτης. Γυρίζει και κρατάει. Να ο Αρβανίτης, δίστασε να πασάρει, κράτησε η πάσα του. Για τον Καλαθάρα βάζει εδώ ο Αλέξανδρος Αρβανίτης, πολύ ωραίος. Κερδίζει φάουλ τώρα ο Ζήσης. Εντυπωσιακή προσπάθεια εδώ τον Ξέρας, μέχρι μέσα, να το σχολείο περμένος. Το παρθενικό του καλάθι με την κλάφτα Λαμποράλ. Μιλάμε φυσικά για επίσημα παιχνίδια, 24-23. Ο Σαντακόπουλος, μπάλα περνάει χαμηλά. Ο Σαντακόπουλος fade away, όχι. Ήταν περισσότερο ένα απονενοημένο διάβημα. Ζήσεις έκανα όμως από την παράμα στο Χαγιάννη. Και τώρα ανοιχτό γήπεδο μέχρι Σαντακόπουλο, ο οποίος περιμένει στήριγμα. Χαγιάννης για τρεις στο τρανζίστον. Ζήσεις, θα δείξει άλλο φάουλ. Δεν υπάρχουν πολλές. Για τρεις. Ο Ζήσης στο μεταξύ θα πάρει κάποιες ανάσες, θα πιει το νεράκι του στο μπάρ του και θα ξαναμπεί σε λίγο. Εδώ έγινε το λάθος από τον ζωγράφο. Ανοιχτό γήπεδο με Γιάννη Σταύρου, πέρασε, έβγαλε στον Παπαδιά. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Παπαδιάς, νομίζω υπάρχει φάουλ.
ανοιχτό γήπεδο. Χρυσανδρακόπουλος, layup, το βαλέ. 26-23, προβάδισμα τριών πόντων ξανά για τους Καρμάνι. Και μαζεμένες αλλαγές τώρα για τους Μοβ, οι οποίοι και αυτοί είναι δεδομένο ότι έχουν διακούραση. Και καλούνται να την αντιμετωπίσουν και να την κερδίσουν. Παπαδιά, πέρασε με το Eurostep. Υπάρχει τεχνική ποινή. Η φάουλ. Με ένα τέρφι με τα όλα του. Ξέρας, πέρασε. Δεν μπορείς να σκοράρει. Το αμυντικό rebound έρχεται για την Καρμάνι με τον Χατζή. Και τώρα ο Χρυσανδρακόπουλος σε αργό τέμπο. Μικρό το κακό από την προηγούμενη φάση για τον Κλάφτα. Για το ημίχρονο εδώ στο Προμηθέας Παρ. Σωστό κοντρό. 26-25. Και τώρα η δεύτερη είναι άστοχη. Χρυσανδρακόπουλος. Πάσα έξω, Κακαβάς για τρεις. Πολύ κακό το σουτ. Επιθετικό όμως το rebound. Μπάγκια των δυνατών. Κοιτάξτε μου τι γίνεται. Πόντων από πολύ μακριά, αλλά βρίσκει το πάνι, σωστά να ανέβουν το χρόνο. Κακαβά. Του τριών πόντων. Στο γήπεδο, Τσιγκούνης λέει απ. Και στο αντίμαρος, Τσιγκούνης. Αυτός είναι ο σέντερ της Κλάφτα Λαμποράλ. Χρυσανδρακόπουλος ξανά. Άστοχος, Τσιγκούνης και σε ένα ακόμα rebound. Σταύρου. Παπαρτιάς. Τσιγκούνης με ψυχολογία. Μπιτρέιν. 26-29. Σαντακόπουλος πέρασε, δεν μπορεί να σκοράρει. Για τους Καρμάνι, ένα και δύο ακόμα για να ολοκληρωθεί. Yeah.
πρώτο μέρος. Αρβανίτης θα σουτάρει, θα σωτήσει. Ήλιος όμως πόνεται, σπάσει το σκοράρι. Επαναφέρει ο Τσιγκούνης και τώρα Σταύρου. Κατεβάζει ο Σταύρου. Τσιγκούνης για τρεις. Αυτό δεν μπαίνει. Μάγκες για το ριμπάμπ και κερδίζει ο Σταρμάνιος. Αρβανίτης. Την μπάλα περνάει στον Κακαβά. Κακαβάς γυρίζει. Αστοχή. Σταύρου τελευταία επίθεση είναι αυτή για το πρώτο ημίχρονο. Σταύρου κρατάει την μπάλα, δεν έχουν να δώσουν φάουλ. Η Χαρμάνη θα το πάρει πάνω του, πέρασε, φοβερή πάσα. Και ο Τσιγκούνης αστοχή, αλλά είναι ο ίδιος εκεί ούτε πάρα. Ξεκινάει φίλες και φίλοι το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Προμηθέας Park. 28-29 το σκορ, προβάδισμα για την Κλάστα με βραχία κεφαλή. Λύζει στις διατρίες, μάχες με το rebound. Χρυσανθακόπουλος μαζεύει το αμυντικό. Και η επίθεση τώρα είναι για την ομάδα τον Χαρμάνη. Χρυσανθακόπουλος ελεύθερος από 45, όχι. Μάχες με το rebound. Μακρινή πάσα από Σταύρου για το Ζήση. Οι δυο τους το Ζήσης, απογοητεύοντας το κοινό της Κλάστα. Αποδοκιμασίες από μερίδα οπαδών της Κλάστα προς το πρόσωπο του Ζήση, ο οποίος έχει ανοίξει μία κόντρα με μερίδα των οργανωμένων. Λογικό είναι, είναι η βεντέτα της ομάδας και σε κάποιους δεν αρέσει αυτό. Τι να κάνεις, να κάνεις να σκάσεις. Αρβανίτης. Η μπάλα πέρασε μέσα στο καλάθι. Γυρίζει ο Ζωγράφος. Δεν μπορεί να σκοράρει. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Το σκορ γίνεται 29-30. 9 και 8 για το φινάλε της τρίτης περιόδου. Η δεύτερη δεν θα βρει τον στόχο. Rebound από τον Σταύρου, ο οποίος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα στο γήπεδο. Επιπόλαια προσπάθεια εδώ από τον Σταύρου, μπορούσε να το αποφύγει. Αρβανίτης. Ζωγράφος. Αρβανίτης. Μπάλα περνάει μέσα στο καλάθι, γυρίζει πάρα πολύ δύσκολα ο Ζωγράφος. Υπάρχει εκεί προσπάθεια για το φόλο, δεν φέρνει το καλάθι. Παπαρτιά κρατάει, κλείνεται, βρίσκει τον Σταύρου. Για να το δούμε. Καλή πάσα στη γωνία. Για τρεις ο Ζήσης. Όχι. Διαμαρτύρεται στον Σταύρου. Για φάουλ δεν θα πάρει κάτι. Thank you.
8 λεπτά για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Κρατάει την μπάλα ο Αρβανίτης πάνω του Σταύρου. Την μπάλα στα χέρια του Χρυσανδακόπουλου, θα πάρει φάουλ. Να κάνεις περίσσο τους φιλάθλους της Κλάφτα που παρακολουθούν το παιχνίδι σε live streaming μέσα από τη σελίδα του στο Instagram. Μια καινοτόμα λύση. Follow Κλάφτα. Follow Κλάφτα και follow ποιος άλλος. Ένας μόνο Κλάφτα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, την μπάλα πηγαίνει εδώ κοντά στο καλάθι. Μάγκες του Μαχών, ο Σταύρος στο rebound. Και τώρα ο Παπαρδιάς, εδώ δεν μπορεί να χαθεί αυτό το καλάθι. 32-29, προβάδισμα 3 πόντων για τους Κλάφτα Λαμποράλ. Πιέζει ο Ζήσης, τον Χρυσανδακόπουλο κλέβει από πίσω, αλλά η μπάλα είναι και πάλι για τους Χαρμάνου. Ο Ζήσης ο οποίος είναι πολύ ευδιάθετος σήμερα και ωραία, θα τους προσπαθεί, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο θα πω. Στα 24. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πέφτουν κορμιά στα μαρκαρίσματα. Χρυσανδακόπουλος για 3 μέσα. 32-32. Σταύρου. Δεν το κόλμησε. Έβγαλε έξω στον Παπαδιά. Πέρασε ο Παπαδιά. Θα στάρει τελικά για 3. Δεν είναι και ο καλύτερος στέρι αλήθεια είναι. Θα στοχίσει αυτή την περίπτωση. Και τώρα ο Αρβανίτης σε αργό τέμπο κατεβάζει την μπάλα. Αρβανίτης κοιτάζει έτσι. Χρυσανδακόπουλος θα περάσει κάτω από το καλάθι. Στάθηκε στον αέρα. Τσιγκούνης, Παπαδιάς. Ζήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Λέια 32-34, μπροστά και πάλι Κλάφτα. Και time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι. Εδώ στο Προμηθέας Park. Το ξεκίνησε και πάλι. Με την κατοχή να είναι για τους Χαρμάνι. Σαντακόπουλος πέρασε, βγάζει την μπάλα έξω. Ο Χαγιάννης για 3 μέσα. 34-35. Και πάλι μπροστά η Χαρμάνη. Πέρασε ο Παπαδιάς, δεν μπορεί αυτό να πει. Ο Χατζής στο αμυντικό rebound. Η Κλάφτα Λαμποράλ δείχνει να μην έχει τις λύσεις που είχε πέρυσι, δεν ξέρω γιατί. Λείπει ο Καραμπάς, είναι μια σημαντική απουσία. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και χαμένοι και φαίνεται αυτό. Ακόμα ένα καλάθι, 37-34, θα τζίσουμε την μπάλα. Η μπάλα περνάει χαμηλά. Ζήκου βάζει την μπάλα στο παρκέ. Τσιγκούνης με το ένα χέρι. Σημαντικό καλάθι. Να ο Σκρούτζ που δίνει μια λύση στην ομάδα του. 37-36. 5 και 16 για το φινάλε. Στο παιχνίδι πέρασε και ο Ιάκωβος Νικήτας για την ομάδα των Χαρμάνι. 37-36 επίθεση για τους Χαρμάνι. 5 και 12 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Πολύ ωραίο μάτς εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Ντέρμπι, Χαγιάννης. Έχει κάνει ζημιά στην άμυνα της Κλάφτα. Τώρα βγάζει την μπάλα έξω. Χρυσανδακόπουλος, ο κορυφαίος όλων σήμερα. Πέρασε! Λέια! 36. Στο συν 3 και πάλι Χαρμάνι. Σταύρου πέρασε. Τσιγκούνης πολύ. Εδώ υπάρχει φάλτο Τσιγκούνη. Είναι από τις λίγες φορές που διαμαρτύρεται. Πάσε να κλέψει από πίσω. Χρυσανδακόπουλος κράτησε. Σταύρου. Ανοιχτό γήπεδο.
Σταύρο. Εδώ είναι μια φαινομενικά εύκολη περίπτωση για αυτόν. Πήγε να το κάνει με ένα πολύ δύσκολο το πράγμα εκεί. Ο Χαγιάννης κακός ο Χατζής παριστρεί και το κόρη πάω γυρίζει. Μάχες επιμαχών, έχει ανάψει το παιχνίδι Σταύρου. Η πάσα για τον Τσιγκούνι, γυρίζει πάρα πολύ. 39-38, Κωνσταντίνος Τσιγκούνις. Περνάει μέσα στον Νικήτα, για να δούμε το ποστάρι, θα γυρίσει όχι. Δεν μπορούσε να καταλήξει σε καλά αυτή την προσπάθεια. Σταύρου. Τρινάριο Τσιγκούνης, πέρασε ο Σταύρου. Πολύ ωραία πάσα και ο Παπαδιάς πετάει την μπάλα στο γάμο του Καραγκιόζη. Κλέβει όμως. Και πάλι ο Παπαδιάς. Τσίκου. Για τον Παπαδιά, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται για μια κατοχή, 8 δευτερόλεπτα. Σταύρου. Σταύρου, τώρα θα ξεκινήσει την επίθεση, θα πάρει φάουλ. Και πάλι ο χρόνος θα πάει στα 14 και να ο ηγέτης, ο Ζήσης επιστρέφει στο παρκέ. Ζήκου μαζί με Ζήση. Ο Ζήση κρατάει την μπάλα, πέρασε. Το χάσε και αυτό. Δεν είναι η βραδιά του φαίνεται. Στο παιχνίδι έχουν περάσει και ο Ξέρας και ο Κωστάκης και βέβαια ο Τσιγκούνης. Εδώ δύσκολη προσπάθεια, κερδισμένο φάουλ. Για τον Αλέξανδρο Αρβανίτη. Στη γραμμή λοιπόν ο Αλέξανδρος Αρβανίτης. Για να δούμε. Η πρώτη στον κάλαθο των Αχρήστων. Το 39-38 παραμένει. Δεύτερη βολή. Αυτοσυγκεντρώνεται, εξελεί αστοχή. Εξωτικό rebound όμως, άστοχο το lay-up από τον Ξανθακόπουλο. Χαγιάννης. Ένα πολύ δύσκολο σουτ τριών πόντων. Άστοχο η μπάλα είναι για την Κλάφτα. Και ευκαιρία για προσπέρασμα τώρα για τους κόκκινους. Ζήσεις κατεβάζει. Ζήσεις κάνει και πάλι το κοντρόλ. Ανοιχτό γήπεδο, Χρυσανθακόπουλος. Τον σταμάτησε ψηλά ο Σίκου, αλλά υπάρχει το follow. Για το 41-38. Ζήσεις. Αλλαγή κατέθεση. Από τον Κωστάκη πάνω στον Χαγιάννη. Έπεσε άτσαλο στο παρκέ με τα μούτρα. Ο Χαγιάννης, το είδατε. Από το άτσαλο screen του Κωστάκη. Νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου ο Κακαβάς έδωσε και ένα κοινωνικό μήνυμα. Είπε ότι η Χαρμάνη είναι με την πλευρά της Παλαιστίνης στον πόλεμο. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εμείς εδώ είμαστε εδώ πολίτικα, γιατί δεν θέλουμε να μας πάρει το μικρόφωνο. Δυστυχώς κάποιοι εν έτη 2023 θέλουν τους δημοσιογράφους θυμωμένους. Να μην μπορούν να λένε τη γνώμη τους. Ας περιοριστούμε λοιπόν να λέμε για την Κλάφτα και για τους Χαρμάνι. Ζήσεις με την μπάλα στα χέρια. Ο Ζήσεις δεν ξέρουμε ποιον είναι στον πόλεμο. Εδώ πάντως είναι με την Κλάφτα. Ζήκου, κρινάριο Τσιγκούνις. Ο Ζήκου. Κακό κοντρόλ της μπάλας.
πάμε στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Σκορ 41-38 στη Σαντακόπουλο. Πέρασε η πάσα, την έκλεψε ο πανέξυπνος δαιμόνιος. Δίνει στο δίσκο. Κρίσης, θα πάει με το φλότερ. Εντάξει, υπάρχει κίνια σήμερα. Ενώ έχει πέσει λίγο άτσαλα στο παρκέ ο Ζήκου. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό. Φαίνεται να έχει πατήσει λίγο άτσαλα. Οι προσευχές μας μαζί με τον Ανδρέα Ζήκου. Θα σηκωθεί, είναι παλικάρι. Αποχωρεί από το παρκέ υποβασταζόμενος. Πάνω απ' όλα είναι μια ομάδα, μια ιστορία. Εδώ βλέπουμε πως όλοι οι παίχτες πέφτουν πάνω στον συμπαίχτη του για να τον βγάλουν εκτός. Με την μπάλα στα χέρια. Angle breaker στον Κακαβά. Ούτε αυτό όμως θα μπει. Προσπαθεί για το follow. Δεν μπορεί ο Ζήσης. Αμανίτης. Η Χαρμάνη για 3 δεκάλεπτα το πάνε το μάτι πρίμα. Αρβανίτης από κοντά. Σκοράρι. 43-38. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Του Κακαβά ήταν το τελευταίο. Ναι, ήταν το τελευταίο που είχα να δώσω. Όχι, συγγνώμη, μόλις το δεύτερο είναι. Δικό μου λάθος. Τέσσερα έχουν το κλάστα. Ζήσεις. Έπιασε την μπάλα και εκτέλεσε. Καλά, το φάουλ. Μήπως είναι η ώρα να ξυπνήσεις. 40. Πρώτον το παιχνίδι θα μένει τον Σέρβα, δεύτερο περιγράφω και για τον κόσμο που παρακολουθεί το παιχνίδι μέσω του Instagram στο Club ABC. Αυτός είναι. Ζήσει στη συμπληρωματική παιχνίδι. 43-40 το σκορ. Μέσα. 43-41, Αρβανίτης, 3-2, κανένα. Τάπα το κουκούλι πάνω στο Κακαβά, τέλος. Γυρίζουμε σε λίγο, με φύγει κανείς. Ξανά μαζί σας φίλες και φίλοι, για το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, για να δούμε τι μας έχουν φυλάσει. Σε ένα μεγάλο ντέρμπι, προβάδισμα για την ομάδα των Χαρμάνη, 43-41. Ζήσει, τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, στάρια 3, μέσα! 43-44, Σπύρος Ζήσης, run and gun. Σταματάει, εκτελεί, goal. 46-34, διαχειρός Ζήσει. Καγκαβάς. Αρμανίτης. Ένα τρίποντο. Δεν θα βρει το στόχο από τον Σαντακόπουλο. Η μπάλα είναι φάουλ και κερδίζει στόχο από τον Χρυσανδακόπουλο. Υπήρξε και μια μήνυα ψυμαχία. Φυσιολογικά πράγματα. Μπάσκετ βλέπουμε. Εδώ οι φίλαθλοι των Κλάφτα ισχυρίζονται ότι από κάπου ξέρουν τον Χρυσανδακόπουλο. Ένας παίχτης
πάντως, ο οποίος δείχνει εξαιρετικά δείγματα σήμερα. Ο κορυφαίος, νομίζω, τον Χαρμάνη. Εδώ βλέπουμε και τον κύριο Ιορδανίδη που σκουπίζει. Πάρα πολύ καλός με τη σκούπα στα χέρια. Μου αντιμιλάει, τι πιο σύνηθες. Μ' αγαπάει κι εγώ. Αμυντικό rebound από τον Αρβανίτη. Αρβανίτη κατεβάζει. Αρβανίτης η πάσα έξω για τον Φώτη Χρυσταντακόπουλο, πάσα μέσα, Αρβανίτης, τίποτα, τέλος, τελειώσει ο χρόνος. Την και την Κλάφτα, 43-44. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, να μεταφέρουμε τα χαιρετήματά μας και στον Κλήτο Καραμπάση, ο οποίος τελειώσει ο τίποτα άλλο να είναι στο γήπεδο, αλλά τελικά δεν είναι. Φοβερή σταυρωτή και αλλαγή κατεύθυνση. Σταύρου για δύο. Σαν ξεβολή. 43-46. Μεγάλο καλάθι από τον Σταύρου. Το προβάδισμα είναι και πάλι για την Κλάφτα. Όχι με μεγάλη διαφορά. Σε ένα μάτι που το σκόρ να αλλάξει το συνεχώς. Χρυσαντακόπουλος. Τι βάζεις, άνθρωπέ μου. 45-46, πολύ μεγάλο καλάθι. Σταύρου κρατάει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα. Θέλει να ανταποδώσει, δεν θα τα καταφέρει. Μάχες εκεί για το follow. Την μπάλα είναι για την Χαρμάνη. Πάρει.
για 3. Η μπάλα ούτε τώρα θα πει στο καλάθι. Αμυντικό rebound για τους Χαρμάνι, που πλέον εδώ που το έχουν πάει το παιχνίδι νομίζω ότι το διεκδικούν επάξια. Πέρασε ο Χρυσανδακόπουλος λέει. 47-46. Ωραία αλλαγή κατεύθυνση. Πάσα έξω. Ξέρα για 3. Άστοχο. Το rebound είναι επιθετικό. Ξέρα. Ζορίζουν ξανά τα πράγματα. Για την κλάδα. Για να δούμε. Τσαντακόπουλος. Πάσα έξω. Μπάλα περνάει μέσα στο καλάθι, δύσκολη προσπάθεια, ο ζωγράφος. Η μπάλα είναι για την Γκλάφ, εξαιρετική αυτή άμυνα. Περνάει ο Τσιγκούνης, όλα αυτά μετά το time out. Ξανά μαζί σας φίλες και φίλοι. Από το Προμηθέας Park, 47-46 προβάδισμα ενός πόντου για τη Χαρμάνη και μπάλα για την Γκλάφ Λαμποράλ. Σταύρου κατεβάζει. Σταύρου, ωραία για το Τσιγκούνι. Για 3 και 2 αυτός, όχι. Χάνονται σημαντικές ευκαιρίες. Για την Κλάφτα. Εδώ πάρα λίγο να γίνει το κλέψιμο, δεν θα έρθει όμως. Μπλοκ και μάλιστα μπλοκάρει και την μπάλα. Τσιγκούνης, αλλά η πάσα για τον Δύση εκλάφει από τον Χρυσανδακόπουλο, που γύρισε πάρα πολύ γρήγορα και έβγαλε την άμυνα. Εντυπωσιακός εδώ ο Χρυσανδακόπουλος. Έχει χτυπήσει ο Αλέξανδρος Αρβανίτης. Για την κλάση. Κοιτάξτε τι γίνεται με την καταδοχή.
στήριξη. Αν μη τι άλλο που δεν περίμεναν πολύ. Χαγιάννης, η πάσα του κάτω από το καλάθι. Δεν μπορεί ο Παναγόπουλος. Το πάσα του Χατζής με το πόλο. Όχι. Βρίσκεται στο ανοιχτό γήπεδο. Η μπάλα είναι για την Κλάφτα. Στο τσιγκούνι γύρισε, η μπάλα τον φτύνει, απίστευτη εξέλιξη, η μπάλα μπαίνει και φτύνει, κρίμα για τον Κωνσταντίνο Τσιγκούνι. Αρβανίτης. Χρυσανδακόπουλος πετάει την μπάλα, δεν μπορεί. Μάχεται και ο Σταύρου, δεν θα καταφέρει να κερδίσει την κατοχή. Time out, γυρίζουμε σε λίγο. Αναφορά λοιπόν από την baseline. Αρβανίτη για 3. Α
άστοχο. Θα ζήσω σε τυχόν. Πολύ σημαντικές βολές, η πρώτη έξω με διπλή και τριπλή αναπήρηση, την μπάλα δεν θα κάνει το χαπί τον forward τον Armani και η δεύτερη είναι airball. Ζήσεις, κρατάει την μπάλα, κλείνεται Πάουλ, σωστό. Η μπάλα απ' έξω ήταν το τελευταίο που θα δώσουμε. Παραφέρει ο Σταύρος. Ζήσεις κι άλλο φάουλ κι άλλες βολές. Τώρα ο Ζήσεις πρέπει να φανεί πιο ψύχρεμος, να αποδείξει την κλάση του η οποία είναι αδιαμφισβήτητη και να οφείλει την ομάδα του στην ισοφάριση σε πρώτη φάση για να μπορέσουν στη συνέχεια να διεκδικήσουν το παιχνίδι η κλάφτα. Ούτε τώρα. Εξακολουθεί ο Ζήσεις και είναι, θα λέγαμε, μακριά από τον καλό του εαυτό. Έχει κάνει πολύ καλά, καλύτερα παιχνίδια στο παρελθόν. Η αγωνία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο των φιλάθλων. Κλάφτα βάζει δεύτερο. 50-49. Σπύρος Ζήσεις. Έστω αυτός ο πόντος μπορεί να παίξει το ρόλο του στην έκβαση του παιχνιδιού. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από το Χρυσανθακόπουλο. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο καλάθι του αγώνα. Για να δούμε, Σταύρου. Κλέβει την μπάλα ο Χρυσανθακόπουλος. Τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Eurostep καλάθι. 54-49. Και τώρα ο Κλειός στενεύει. Φάουλ αχρίαστο. Όπως και πολλές για το Ζήσιο. Εδώ ήταν ένα φάουλ το οποίο θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί από πλευράς του Αρμάνι, γιατί δίνει την ευκαιρία στον Ζήσιο για δύο εύκολους πόντους, τουλάχιστον στη θεωρία. Στην πράξη θα δούμε. Σπύρος Ζήσης. Οι Χαρμάνι απειλούν την κλάφτα με μια μεγάλη έκπληξη. Τη βάζει ο... Τα 4-50. Δεύτερη βολή για το Σπύρο Ζήση. Τη βάζει. 54-51. Αναχαρούν τώρα οι φίλοι της Κλάφτα. Εδώ τώρα αυτή η επίθεση θα κρίνει πολλά. Πιέζει ο Τσιγκούνης. Έχουν να δώσει φάουλ. Το κάνει τώρα από παντιά. Σωστό. Δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγουν να παίξει την άμυνα στο όριο του φάουλ. Γιατί αυτό είναι μόλις το τρίτο μαδικό. Έχω να δώσουν δηλαδή άλλο ένα. Κλέψιμο. Για την Κλάφτα. Σταύρου. Πάει στο αφήνισο. Έχουμε time out. Στροφή στο παιχνίδι μας, επαναφορά Αρβανίτης θα βρει την πέφτη τον Βογρόφο. Βλέπουν οι παίκτες Κλάφτα. Ανοιχτό γήπεδο, Σταύρου, layout. Καλά. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έξαλα πανηγύρια. 54-53. Είναι ζωντανή η Κλάφτα και ελπίζει στο θαύμα. Έτσι όπως εξελίξει το μάτς. Με Γιάννη Σταύρου να βάζει ένα τεράστιο καλάθι. Πρέπει να βάλει όμως και τη συμπληρωματική βολή και μετά θα έχουμε από μία κατοχή για κάθε μάτς. Γιάννη Σταύρου στη γραμμή λοιπόν.
μας επιφυλάσσει ακόμα αυτή η ματσάρα. Γιάννη Σταύρου αυτοσυγκεντρώνεται, εκτελεί εύσοχη. 54-54. Επίδεση για το Χαρμάνι. Για να δούμε. Χρυσανθακόπουλος. Περνάει, κρατάει. Ο έτερος Χρυσανθακόπουλος εκτελεί για τρεις. Όχι. Ρισάτο Σταύρου. Για να δούμε τώρα. Σταύρου κρατάει την μπάλα. Δίνει στο Ζήση. Ανοιχτό γήπεδο για τρεις ο Ζήσης. Μέσα! Απίστευτο στήρο Ζήσης, τι έβαλε ο άνθρωπος, απίστευτο σουτ, μπορεί να κρίνει το ΜΟΚ υπέρ της Κλάφτα, αυτός είναι ο Σπύρος Ζήσης. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, 54-57 και η Κλάφτα αγκαλιά με την νίκη, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας, 54-57. Για να δούμε τώρα αν οι Χαρμάνοι έχουν τρίποντο για να στείλουν το μάτι στην παράταση. Έχουν και ένα φάουλ να δώσουν πάντως η Κλάφτα. Για να δούμε. Η μπάλα στο Χρυσανθακόπουλο που εκτελεί για τρεις. Όχι, η μπάλα του Σταύρου. Τέλος. Α, πρόλαβε και πέταξε, κερδίζει διαφορετικό. Τα πάντα όμως έχουν κρυφθεί. Μεγάλη νίκη για την Κλάφτα, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Ζήσης γαλμένος από την περσινή σεζόν, σε όλο το παιχνίδι ήταν άστοχος, αλλά βάζει το χρησιμότερο σου σαν να μην κρίνει τα πάντα. Τελείωσαν.